Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Σήμερα έχω στα χέρια μου να δούμε ένα αρκετά μεγάλο RTA. Μιλάω για το Glass RTA V2 από την Steam Crave. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Steam Crave που μου έστειλε το συγκεκριμένο επισκευάσιμο ατμοποιητή για αυτό το βίντεο. Links θα έχω κάτω στην περιγραφή να μπείτε να τσεκάρετε. Πάμε όμως πρώτα να δούμε πως έρχεται καινούριο στη συσκευασία του. Να δούμε τα περιεχόμενα της συσκευασία του. Να δούμε ένα γρήγορο στη και σε λίγο εδώ για τα τελικά μου συμπεράσματα. Έτσι έρχεται ο Glass RTA V2 από την Steam Crave στη συσκευασία του σκληρό χαρτίνο κουτάκι που μας έχει εδώ πέρα κόψιμο με παραθυράκι όπου βλέπουμε τον ατμοποιητή, λόγο της Steam Crave και από κάτω τίτλος της εταιρείας, από κάτω τίτλος του προϊόντος, από τα πλάγια έχουμε ιστοσελίδα της εταιρείας και λόγο, από εδώ λόγο τίτλος της εταιρείας, τίτλος του προϊόντος και τα όλες οι πιθανές χρωματικές επιλογές που έχουμε που είναι SS όπως είναι αυτός που θα δούμε, Μαύρος, gunmetal, μπλε και κόκκινος. Από εδώ πάλι λογό και ιστοσελίδα της εταιρείας. Τα ίδια και από εδώ. Και στο πίσω μέρος κάποια χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως επίσης QR code και να κάνουμε scratch and check για να ελέγξουμε την αυθεντικότητα του προϊόντος. Ανοίγοντας. Έχουμε τον ατμοποιητή που θα τον δούμε σε λιγάκι εννοείται ένα ανταλλακτικό γυαλάκι και αυτο σε χωρητικότητας 7ml όπως είναι και αυτό που είναι προεγκατεστημένο πάνω στον ατμοποιητή και ένα bubble τζαμάκι που κάνει τη χωρητικότητα του ατμοποιητή 10ml. Να βγάλουμε τον ατμοποιητή που θα τον δούμε σε λιγάκι. Κάτι ακόμα στο γυαλάκι που είναι χωρητικότητας 7ml, το μικρό γυαλάκι. Έχουμε και μία ανταλλακτική γυάλινη καμπάνα, όπως είναι και αυτή που είναι μέσα στον ατμοποιητή. Θα τη δούμε σε λίγο, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε. Που σιγά μην αγχώνεστε, αλλά οκ. Okay. Μέσα στη συσκευασία έχουμε ένα σακουλάκι με διάφορα ανταλλακτικά. Τάπα που μπαίνει είναι κάτω από το καπάκι που κάνουμε slide, το κάνουμε στο πλάι δηλαδή ώστε να γεμίσουμε. Έχουμε ανταλλακτικά O-rings, βιδάκια που είναι και αυτά με άλλε. Δεν μπορούσαν να βάλουν κάτι άλλο, δεν ξέρω. Ένα λαστιχάκι όπου μπορούμε να το βάλουμε γύρω γύρω από τον ατμοποιητή και κάπως έτσι να τον προστατέψουμε ώστε να μην σπάσει το γυαλάκι από πιθανές πτώσεις. Το γνωστό εργαλειάκι TAF με αλενόκλειδο, ίσιο κατσαβίδι και σταυρό κατσάβιδο ένα αυτοκολλητάκι Steam Crave και ένα πάρα πολύ λιτό manual. Και αυτό είναι ο Glass RTA V2 από την Steam Crave από κοντά. Αρκετά μεγάλος ατμοποιητής, οι διαστάσεις του είναι 62 χιλιοστά σε ύψος, 31 χιλιοστά η διάμετρός του. Η υλικό κατασκευή σαν οξύδωτο ατσάλι και το γυαλάκι εδώ πέρα είναι πυρέξ. Να ξεκινήσουμε από πάνω όπου έχουμε ένα 8-10 επιστόμιο, μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε 8-10 επιστόμιο θέλουμε και αυτό γιατί το επιστόμιο πάνω όπως βλέπουμε έχει O-ring, όπως επίσης έχει O-ring και από τη μέσα μεριά, οπότε το 8-10 επιστόμιο που θα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε είτε έχει O-ring είτε όχι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εδώ πάνω. Δεν έχει κάποιον αντάπτορα για να βάλουμε κάποιο 5-10 επιστόμιο, περιττό το θεωρώ να είχε. Από πάνω, Steam Crave, Glass, αυτό εδώ πέρα το κοψιματάκι είναι για να πιέσουμε και μας απελευθερώνει εδώ πέρα μια οβάλ τρύπα αρκετά μικρή θα έλεγα για να γεμίσουμε. Εδώ έχουμε το γυαλάκι μας, πυρέξ, όπως είπα χωράει 7ml, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το bubble και ώστε να κάνουμε τη χωρητικότητα του ατμοποιητή 10ml. Στο κάτω μέρος αυτό εδώ πέρα το σαγρέ είναι για να ρυθμίσουμε το airflow έχει μια μεγάλη οβάλ τρύπα από εδώ και μια από εδώ. Γυρνάμε, ό,τι γίνεται από τη μία μεριά γίνεται και από την άλλη. Καθώ έχουμε στο τέρμα ανοιχτό, έχει στο όπω και στο τέρμα κλειστό, έχει αυτέ τι αρκετέ τρύπε. Στο κάτω μέρο έχουμε έναν 5-10 πόλο, όπου στο κάτω μέρος μα λέει ότι σχεδιάστηκε από τον BJSHI για να επέμβουμε στο deck. Ξεβιδώνουμε από κάτω, Εννοείται μπορούμε να λύσουμε όλον τον ατμοποιητή. Κάπως έτσι είναι το deck postless. Θυμίζει τον προηγούμενο glass RTA που έχουμε δει. Θα το δούμε σε λιγάκι. Όπως είπα λύνεται όλος ο ατμοποιητής. Δηλαδή μπορούμε να πιάσουμε να ξεβιδώσουμε. Αυτή είναι η γυάλινη καμπάνα που μας επιτρέπει εφόσον είναι γυάλινη να βλέπουμε και την κατάσταση των αντιστάσεων των βαμβακιών μας κλπ. Όπου συγκρατείται με ένα όριγκ εδώ πέρα στο πάνω μέρος. Βγαίνει για καλύτερο πλήσιμο. Και αυτό είναι το tank. Όπου όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχει ένα διαφανές προς το άσπρο φροστη φάση ένα όριγκ όπου το διατηρεί στη θέση του σταθερό σιγά σιγά και με προσεκτικές κινήσεις μπορούμε να το αφαιρέσουμε σε περίπτωση που σπάσει, να το αντικαταστήσουμε ή να το βγάλουμε και να βάλουμε το bubble jam. Και εγώ δεν είχα κάποιο θέμα με το συγκεκριμένο, μια χαρά κομπλέ μου ήταν τα 7ml. Και αφού έχουμε βιδώσει το deck το ατμοποιητή πάνω σε ένα μοντάκι που θα μας βοηθήσει στη συνέχεια και στο στήσιμο της αντίστασης, βλέπουμε τέσσερις βίδες, μία αντίσταση μπαίνει εδώ, μία αντίσταση μπαίνει εδώ, όπου από κάτω από την αντίσταση υπάρχει το airflow, όπου ο αέρας χτυπάει από κάτω την αντίσταση και είναι bottom airflow ο ατμοποιητής, δηλαδή ο αέρας του είναι στο κάτω μέρος. Εδώ και εδώ έχουμε τα λούκια όπου μπαίνουν τα βαμβάκια μας και πάμε να δούμε και ένα στήσιμο. Βεβαίως πριν το στήσιμο οι βιδούλες του είναι αλενόβιδες, κακό αυτό για μένα, δεν, δεν είμαι τόσο φαν. Και όπως έχω ξαναπεί θα προτιμούσα εφόσον μου έχεις και ανταλλακτικές βίδες μαζί στη συσκευασία επέλεξε μία άλλη τετράδα, μη μου έχεις άλλες βίδες. Βάλε μου ίσχες, βάλε μου σταυρόβιδες, κάτι διαφορετικό. Θα χρησιμοποιήσω Parallel Clapton από την Crazy Wire, καμφαλάκι και βαμβάκι που θα χρησιμοποιήσω της Gotofo αυτά που είναι εύκολα να το περάσεις έχω στρίψει δύο αντιστάσεις σε τριάρι πυρήνα parallel clapton πως λες οπότε βάζουμε εκεί που έχουμε κόψει το ποδαράκι της αντίστασης λίγο μέσα να δούμε ταιριάζει θέλει κι άλλο κόψιμο κόβουμε περίπου τόσο να είναι περίπου το ποδαράκι της αντίστασης όσο είναι και το πλάτος του coil και αφού έχουμε βιδώσει τις αντιστάσεις είναι κάπως έτσι. Να τις ισιώσουμε και λίγο. Υπήρξε και ένα ατύχημα κατά το βίδωμα. Το τάφ, το εργαλειάκι τύπου τάφ της συσκευασίας, το αλενόκλειδο έσπασε. Οπότε έπρεπε να χρησιμοποιήσω κάποιο άλλο. Θα μπει κάποιο άλλο ...αλενάκι στη συγκεκριμένη συσκευασία. Και αφού έχουμε σιώσει είναι κάπως έτσι. Δε, βλέπουμε ότι δεν ακουμπάνε πουθενά. Τις αφήνουμε να κρυώσουν λίγο και στη συνέχεια θα περάσουμε το βαμβάκι. Όπως είπα θα χρησιμοποιήσω τη σγοτόφο. Αυτό το βαμβάκι ή αλλιώ το βαμβάκι του τεμπέλη. Κόβουμε στο τέλος της βάσης του ατμοποιητή. Και στη συνέχεια αφρατεύουμε το βαμβάκι. Και αφού έχουμε περάσει το βαμβάκι μας χωρίς να το έχουμε πατήσει μέσα στα λούκια, σιγά σιγά το πιάνουμε με τη λαβίδα να μπει μέσα στα λούκια, κάπως έτσι και από την άλλη μεριά. Να πάρουμε και υγράκι να ρίξουμε μέσα. Milk and cookies από την Kilo Black Series. Ρίχνουμε λίγο πάνω στις αντιστάσεις μας. Πατάμε και λίγο κουμπάκι να ρουφήξουν κατευθείαν υγρό μέσα η αντίσταση. Κλείνω, γεμίζω και τα λέμε στο συμπέρασμα. Πάμε λοιπόν να κάνω κάποιες τζούρες στο Glass RTA V2 από στην Crave. Το λειτουργώ πάνω στο G-Class. Υγράκι μέσα Milk and Cookies. Kilo Black Series. Στη σηματάκι μέσα Parallel Clapton Καμφαλάκι, Τριάρης Πυρήνας, Crazy Wires, Βαμβάκι της Γοτόφο, Υγρακή είδαμε. 0.22 και τόχος στα 85W. Και αέρας, Full Term ανοιχτός, Full Attack. Αρχικά, όπως είπα και στην αρχή, ένας μεγάλος ατμοποιητής. Ένας ατμοποιητής 31 χιλιοστών διαμέτρου, όπου χρειάζεται κάποιο μοντάκι με μεγάλη διάμετρο από πάνω, ώστε να μην, έχουμε, να μην προεξέχει και δεν φαίνεται καθόλου ωραία. Ένας ατμοποιητής όπου θέλει χοντρά σύρματα και τουλάχιστον διμπάταρο μοντάκι, να το τονίζω αυτό. Τουλάχιστον την μοντάκι δηλαδή θέλει ρεύμα, θέλει να του δώσεις γκάζια για να πάρει την απόδοση που γι' αυτό το λόγο φτιάχτηκε. Έχουμε δει και άλλα προϊόντα τη συγκεκριμένη εταιρεία στο παρελθόν, έχουν δοθεί και giveaway. Μεγάλη κατανάλωση είναι ανάλογα βέβαια και το τι θα στήσει, αλλά σε κάτι τέτοιους ατμοποιητέ δεν το βρίσκω λογικό να στήσεις ένα απλό κάμφαλ, ένα απλό SS, ένα απλό New 80. 24 gauge για παράδειγμα. Θέλει χοντρό σύρμα, χοντρές αντιστάσεις, να δώσεις γκάζια για να πάρεις την απόδοση. Περίμενα λίγο περισσότερο αέρα, έτσι όπως το είδα. Η τζουρά του ζορίζει πάρα πολύ λίγο, αλλά ζορίζει. Τώρα από γεύση, νορμάλ, μέτρια πράγματα, δεν ενθουσιάστηκα, δεν πήρα την καλύτερη γεύση που έχω πάρει σε κάποιον επισκευάσιμο ατμοποιητή με τάγκ διπλής αντίστασης. Τίμια η γεύση του, δεν ξέρω τι μούλα που παίζει Ελλάδα, που θα παίξει η Ελλάδα, δεν τον έχω δει πουθενά, δεν ξέρω αν θα έρθει Ελλάδα, όπως επίσης δεν ξέρω και αν κάποιο κατάστημα τον έχει ή θα τον φέρει. Ψάχνετε, ψάχνετε στο Google σε όποια άλλη μηχανή αναζήτησης επιθυμείτε να δείτε αν κάποιο κατάστημα έχει το συγκεκριμένο ατμοποιητή στην Ελλάδα. Ένα... πώς να το πω τώρα... ατύχημα που έγινε καθώς έστεινα στο κοντινό έσπασε το Allen από το εργαλειάκι τύπου TAF οπότε θα το αντικαταστήσω ή με κάποιο άλλο τέτοια φάση κλειδάκι, εργαλιάκι ή με κάποιο αλενόκλειδο που ταιριάζει. Δεν μπορώ να πω αν τον προτείνω σε κάποιον το συγκεκριμένο ατμοποιητή. Γιατί είναι γομάρι. Όποιος θέλει κάποια τέτοια φάση ατμοποιητή θα ψαχτεί, θα πάρει. Δεν μπορώ να πω αν τον προτείνω ή όχι. Από θετικά έχει πολύ εύκολο στήσιμο, Ακριβώς ίδιο με τον προκάτοχό του. Από γεύση λίγο πιο κάτω σε σχέση με τον προκάτοχο. Τώρα από κατανάλωση ίδια με τον προκάτοχο. Αυτά. Ό,τι απορία έχετε με ρωτάτε κάτω στα σχολεία μου. Στέλνετε ένα μήνυμα στη σελίδα στο facebook. Και τα λέμε σύντομα σε κάποιο νέο vlog, review ή παρουσίαση. <Και>